του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Στέργιο Καλπάκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την υπόθεση Νοβάρτη. Σήμερα είχαμε την αποκάλυψη της εφημερίδας Κόντρα, με την οποία οι τρεις εισαγγελείς κατά της διαφθοράς ουσιαστικά διαμηνύουν ότι υπάρχουν και άλλα απόρριτα έγγραφα με τα οποία τεκμηριώνεται το γιατί έχουν επιλέξει συγκεκριμένα πρόσωπα για μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Και αναρωτιέμαι αν θεωρείτε πως κρύβονται κάποιες εκπλήξεις ή ότι κάποιοι μπορεί να έχουν βιαστεί να μιλήσουν για σκευωρία. Σίγουρα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα έγγραφα τα οποία αναφέρετε. Mm-hmm. Όλη η συζήτηση που γίνεται τον τελευταίο καιρό κινείται στο αν πρόκειται για σκευωρία ή αν πρόκειται για σκάνδαλο. Ενώ όλοι συνομολογούν ότι υπάρχει σκάνδαλο, του Κυριάκου Μητσοτάκη συμπεριλαμβανομένου και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, φωνάζουν σκευωρία για να μην ακουστεί η λέξη σκάνδαλο. Ναι. Ποιο είναι το σκάνδαλο? Ότι υπερτιμολογούνταν τα φάρμακα της Νοβάρτης, ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο και οι Έλληνες πολίτες και όλα αυτά δεν έγιναν με κάποιες αποφάσεις γιατρών, με πολιτικές αποφάσεις έγιναν. Ναι. Και τώρα όσον αφορά το ζήτημα της σκευωρίας. Ακούω ότι υπάρχει σκευωρία σε βάρος των πολιτικών προσώπων. Υπήρχαν 10 υποθέσεις. 7 από αυτές μπήκαν στο αρχείο. Υπάρχουν όμως 3 υποθέσεις, οι οποίες είναι ακόμα ανοιχτές. Το προηγούμενο διάστημα είχε αρθεί η βουλευτική ασυλία του κ. Λοβέρδου για να ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας. Άλλοι 2 πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ερευνούνται. Οπότε η υπόθεση είναι ανοιχτή, είναι υποδιερεύνηση, δεν έχει τελεσιδικήσει. Επομένως, απορώ γιατί μιλάμε για σκάνδαλο όταν η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. Βεβαίως το θέμα είναι από εδώ και πέρα, έτσι όπως με την τροπή που έχει πάρει και στη Βουλή η πολιτική σύγκρουση για την εξαίρεση των κυρίων Πολάκη και Τζανακόπουλου, αν αυτή η προανακριτική επιτροπή, παρότι όλα δείχνουν ότι θα μείνετε μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με τους υπόλοιπους, ότι δεν θα υπάρξει συνολική αποχώρηση, αλλά αν έχουν διαμορφωθεί, να το πω έτσι, οι κατάλληλες συνθήκες για να θεωρήσει κάποιος ότι αυτή η επιτροπή μπορεί να φτάσει στην αλήθεια. Κύριε Μπελιγκόνη, πριν λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα η επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, στον κύριο Τασούλα. Και αυτή η επιστολή λέει το αυτονόητο. Αλλά δυστυχώς στην νέα κανονικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, το αυτονόητο είναι ζητούμενο. Και ποιο είναι το αυτονόητο? Ότι η εξαίρεση του Δημήτρη Τζανακόπουλου και του Παύλου Πολάκη από την Προανακριτική Επιτροπή είναι παράνομη, αντίκειται στο Σύνταγμα και στον κανονισμό της Βουλής. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Στασούλας, είναι το λιγότερο κατώτερο των περιστάσεων. Στην αρχή ένυψε τα σχήρας του. Πλέον λειτουργεί ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και όχι ως κορυφαίος πολιτιακός παράγων και πρόεδρος όλου του κοινοβουλίου, που οφείλει να είναι ο θεματοφύλακας ακριβώς του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής. Και αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση. Έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα για το πώς θα μπορούσε να βρεθεί μια μέση λύση. Αναρωτιέμαι δηλαδή αν μπορούμε να δεχτούμε εκπτώσεις, αν μπορούμε να δεχτούμε υποχωρήσεις από την νομιμότητα, από την κοινοβουλευτική τάξη. Επομένως, θεωρώ ότι όλη αυτή η διαδικασία με την εξαίρεση του Παύλου Πολάκη και του Δημήτρη Τζανακόπουλου είναι από τη μία από προσανατολισμός, από τη συζήτηση που θα πρέπει να γίνει στην προανακριτική, που εμείς εκεί πιστεύουμε ότι θα αναδειχθούν πραγματικά τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν ότι είναι σκάνδαλο η Νοβάρτης. Απ' την άλλη όμως δείχνουν ότι κάποιοι φοβούνται πολύ. Φοβούνται. Γι' αυτό δεν θέλουν συγκεκριμένα πρόσωπα να είναι μέσα στην Επιτροπή. Βεβαίως τώρα, από την άλλη πλευρά, αν ήθελε κάποιος να κάνει το δικηγόρο του διαβόλου, θα σας έλεγε ότι από τη στιγμή που πλειοψηφία στην Επιτροπή είναι η Νέα Δημοκρατία και που τέλος πάντων διαφωνείτε, συμφωνείτε, έγινε μια ψηφοφορία και πήραν μια απόφαση. Τι περιμένατε ακριβώς να κάνει ο πρόεδρος? Κύριε Μελιγκόνη, καταρχήν, δημοκρατία δεν είναι οι αποφάσεις της πλειοψηφίας. Η δημοκρατία έχει να κάνει και με το σεβασμό της μειοψηφίας και των δικαιωμάτων όλων των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το δικαίωμα να ορίσει τα μέλη αυτής της Επιτροπής το έχει αποκλειστικά ο πρόεδρος της εκάστοτε κοινοβουλευτικής ομάδας. Εν προκειμένου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συζήτηση. Η εκάστοτε πλειοψηφία δηλαδή να ορίζει ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας στην προανακριτική. Αυτό ορίζει το Σύνταγμα, αυτό ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Αναφέρθηκα προηγουμένως ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην επιστολή που έστειλε στον κύριο Τασούλα επικαλείται το αυτονόητο. Και από τη συζήτηση που γίνεται, το αυτονόητο είναι το ζητούμενο. Είναι το ζητούμενο. Και αναρωτιέμαι αν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις, αν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις, αν μπορούμε να κάνουμε υποχωρήσεις και τι προηγούμενο δημιουργεί όλο αυτό, τι προηγούμενο δημιουργεί και για τη συνέχεια όσον αφορά την τήρηση της κοινοβουλευτικής τάξης.
Θεωρείτε ότι από εδώ και πέρα την Πέμπτη, που είναι η επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση, τα δύο αυτά στελέχη, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχωράει σε αντικατάσταση. Τι θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να κάνουν? Σας το ρωτώ με δεδομένο ότι έχουν υπάρξει και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι τα επόμενα βήματα μπορεί να είναι και στην αρμοδιότητα του φρουράρχου της Βουλής. Κύριε Μελιγκόνη, στην επιστολή του Αλέξη Τσίπρα γίνεται ρητή αναφορά ότι από τη δική μας την πλευρά θα υπερασπιστούμε, θα τηρήσουμε την νομιμότητα. Ναι. Δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα στη συνεδρία της Επιτροπής. Άρα τα αφήνεται όλα ανοιχτά. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, το να φύγουν να αποχωρήσει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ από την Επιτροπή, επειδή θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να διαβαστεί και όσο ότι αφήνεται τον κύριο Παπαγγελόπουλο μόνο του, δεν θα γίνει. Δεν θα κάνουμε σωστά το χατήρι της Νέας Δημοκρατίας να μην γίνει συζήτηση για όλα τα ζητήματα που αφορούν το σκάνδαλο Νοβάρτης. Τώρα, να περάσουμε λίγο και στο προσφυγικό. Πόσο σας ανησυχούν, φαντάζομαι δεν επιχαίρετε, αλλά πόσο σας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε μία κλιμάκωση των αντιδράσεων στην ενδοχώρα για τη μετεγκατάσταση προσφύγων? Οι εικόνες που βλέπουμε καθημερινά και στα Γιαννιτσά και στην Καλαμαριά χθες είναι ιδιαίτερα αρνητικές. Θα έλεγα είναι ντροπή για την ελληνική κοινωνία, οι συγκεκριμένες εικόνες. Η ελληνική κοινωνία έχει ζήσει την προσφυγιά, έχει ζήσει τη μετανάστευση σε όλη την ιστορία. Και αυτές οι εικόνες είναι απαράδεκτες, είναι απόλυτα καταδικαστές, αλλά. Να πούμε και αυτό, η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς στο προσφυγικό ζήτημα θερίζει τους ανέμους, θερίζει τις θύελλες μάλλον από τους ανέμους που έσπηρε όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί από το 2015-2016, όταν υπήρξε η μεγαλύτερη μετά τον πόλεμο προσφυγική κρίση και είχε να τη διαχειριστεί τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να υπάρχει know-how για το πώς αντιμετωπίζεις μια τέτοιου είδους κρίση, ούτε στην Ευρώπη υπήρχε μια συγκεκριμένη λύση. Πολύ περισσότερο δεν υπήρχε και μια διάθεση για κοινή αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Η Νέα Δημοκρατία λέγε ότι τους φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ τους προσφύγες, ότι τους προσκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ τους προσφύγες. Έκανε μόνο επικοινωνία. Ναι. Και τώρα που βρίσκεται μπροστά στις εξελίξεις και έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που εγώ δεν λέω ότι τους φέρνει η Νέα Δημοκρατία, είναι λόγω, για γεωπολιτικούς λόγους συμβαίνει. Ναι. Δεν έχει σχέδιο. Δεν έχει σχέδιο και βρίσκεται μπροστά σε αυτά τα διέξοδα. Τώρα, επειδή κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι, ειδικά όταν έχει να κάνει με ΔΕΚΟ, μπαίνει πάντα στη μέση ο κοινωνικός αυτοματισμός, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι απαντάτε σε έναν πολίτη που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, που μπορεί να υποαμείβεται, να ζει με το φόβο της απόλυσης, με τις ελαστικές εργασίες, να του καταπατούνται τα εργασιακά δικαιώματα κτλ. Όλα αυτά που ξέρουμε. Εάν σας ρωτήσει και εμένα τι με ενδιαφέρει, αν από εδώ και πέρα αρθεί η μονιμότητα στη ΔΕΗ ή αν χάσουν την έκπτωση στο ρεύμα οι εργαζόμενοι, και λοιπά και λοιπά, ή τις αμοιβές, οι οποίες κακά τα ψέματα είναι πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα όμως. Καταρχήν, στόχος όλων θα πρέπει να είναι καλύτερες, πιο ποιοτικές, σταθερές και πολύ καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Και αυτό θα έρθει μέσα από ένα νέο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, μέσα από επενδύσεις σε τομείς της οικονομίας, οι οποίοι παράγουν προστιθέμενη αξία, με εξαγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, υψηλής τεχνολογίας, καινοτομίας κτλ. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Και εγώ, επειδή είμαι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη συζήτηση εκπρόσωπος ενός κόμματος της αριστεράς, ο κόσμος της εργασίας είναι στο επίκεντρο. Από εκεί και πέρα, εγώ κατανοώ απόλυτα το να υπάρχουν τέτοιου είδους αντιμετώπιση από πολίτες, πολύ περισσότερο όταν έχει περάσει και μία περίοδος κρίσης, υποτίμησης της εργασίας, σχεδόν 30% ανεργία. Ναι. Αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός που αναφέρεται σε περιόδους κρίσης, μείωσης του εθνικού εισοδήματος, παράγεται. Δεν θεωρώ όμως ότι θα πρέπει η μία τάξη των εργαζομένων να στρέφεται εναντίον της άλλης τάξης των εργαζομένων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, ότι θα πρέπει να υπάρχουν παράλογα προνόμια σε συγκεκριμένες κατηγορίες του δημοσίου. Μάλιστα. Κύριε Καλπάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε.